ξεκινάμε όλοι με μία ομαδική παρουσίαση. Αυτά είναι τα βασικά που μαθαίνουν οι αθλητές σε μια σχολή πολεμικών τεχνών. Παράληψη, ξέχασα να παρουσιάσω και τον κύριο Γουρουτζιά τον Σταύρο. Σταύρο, σήκω επάνω. Προπονητής από τη Γέφυρα. Βέβαια, εκτιμάει ότι πρέπει να μείνει με τον κύριο Ζαγγελίδη παρά να μείνει με τους συναδέλφους, αλλά καλά κάνει. Θα ήθελα παρακαλώ ένα έντονο χειροκρότημα, διότι αυτά οι γονείς στο σπίτι δεν συνεννοιώνται με τίποτα. Το ξέρω πολύ καλά, επειδή έχουμε όλοι παιδιά, έτσι. Έχει σημασία ότι εδώ πέρα συνεννοιώνται, ε. Προηγουμένως δεν μίλησα τυχαία και είπα ότι με ενδιαφέρει η συμμετοχή των... Hey!
Συγχαρητήρια. Μαθητές του κυρίου Καρατζίδη του Χριστού, Ουσού Κουμφού. Μία φόρμα του Ουσού Κουμφού, επικεφαλής ο κύριος Μιάρης ο Θωμάς. Κάνω μία διόφυγια εμπάρξη. Γεια! Γεια! Περάστε μέσα. Όλοι σας, παρακαλώ. Περάστε, περάστε έτσι όπως είστε έτσι. Ο κύριος Κυριακίδης είναι από τους πιο παλιούς δασκάλους των πολεμικών τεχνών. Όταν εγώ, δεκαετία του 70, ξεκίναγα, είχε μαύρη ζώνη 2-3 τάν στο κοινάο Ακαράτε. Έχει μαύρη ζώνη 9 τάν στο κοινάο Ακαράτε τώρα. Παππούς ήδη. Γιος και εγγονός κάνουν πολεμικές τέχνες. Δάσκαλος του Βασίλη του Παπαδόπουλου και άλλων επωνύμων δασκάλων στο βορειοελλαδικό χώρο. Ξεκίνησε σχολή από τη Βέρεια. Πετρίνα μετά. Πετριά και μετά στη Σκίδρα. Συνεχή παρουσία πάνω από 50 χρόνια στις πολεμικές τέχνες. Κύριε Κυριακή, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Παλίδης Γιάννης. Πάω από το τέλος προς τα πίσω. Ελλαδίκη στο Παγκράτιο. Προπονητής του Παγκρατίου. Πολεμικές τέχνες, ομοσπονδία, καράτη κτλ. Εντυπωσιακό στην αντιμετώπιση. Σταματάει το καράτε και πάει μόνο ο Παγκράτιο. Σχολή στην Κατερίνη. Γιάννη, συγχαρητήρια.
Χαρακόπλος Σταύρος. Και ο αδερφός του, ο Κώστας, τι διακοψία έχει, τι δύο στυλ, τους μπερδεύω 40 χρόνια που τους ξέρω. Πρωταθλητές στο Παγκράτιο, σχολή στη Λάρισα και οι δύο. Γιατί Σταύρο. Γιώργο, μέσα. Εσύ μέσα. Γιος, μπαμπάς, γιος και εγγονός. Συγχαρητήρια. Καλός γιος. Όλη η οικογένεια ενεργεί στις πολεμικές τέχνες. Πάμε, συνεχίζουμε. Είναι μια πολεμική τέχνη με το σπαθί. Για να καταφέρει κάποιος να κόψει με το σπαθί. Αυτά τα αντικείμενα τα οποία έχουν βάλει σαν στόχο θέλει μεγάλη επεξεργότητα για να μπορέσουν να κόψουν τα σπαθιά. Αν λίγο γυρίσει πλάγια δεξιά αριστερά το σπαθί δεν κόβει. Ας τους απολαύσουμε.
Ρεσεξίδης Αγισίλαο. 4 ρεκόρ κίνηση είπα προηγουμένως σε 1 λεπτό. Μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά, πιο συντονισμένες οι κινήσεις, πιο συγχρονισμένες σε σχέση με τα προηγούμενα μικρά παιδιά που είχαμε δει. Έκανε ο Βασίλης εδώ και 40 χρόνια στο ελληνικό και στο παγκόσμιο.
βασικές τεχνικές, πώς πέφτουμε για να μην χτυπάμε το σώμα μας. Και πάμε στα ανοίγματα, ένα ευαίσθητο κομμάτι. Μας ενδιαφέρει πάντα να έχουμε άψογη φυσική κατάσταση. Συγχαρητήρια, παιδιά. Κάνοντας μεταπτυχιακά στο μοντέρνο και σύγχρονο χορό, δίνοντας πολλές παραστάσεις σε όλο τον κόσμο, είναι χορογράφη με εξειδίκευση στη χορογραφία και στο performance του σύγχρονου χορού. Είναι δύο πανέμορφες χορεύτριες, η Φένια και η Έλενα. Η Έλενα και η Φένια θα μας παρουσιάσουν σύγχρονο χορό. Παρακαλώ, απολαύστε τες. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται σχόλια. Συγχαρητήρια. Τώρα για να τα κάνω εμείς αυτά, αυτό είμαι 150 χρόνια, έτσι. Και μην ξεχάσετε με, δεν μπορώ, παρετούμε. Yeah.
Instead of it all, get it off, let it off like a cat. I wanna break food, cop me back. Small
change. They putting shame in the game. I take game and blow that nigga out the frame. And like bang, my fella live forever. Bitch crossing over like they don't know no better. But I do. True, can I get a suit? Now respect due to the 162. I mean, oh, yo, check out the flow like the Hudson or PCP. When I'm dusting, niggas off because I'm hot like sauce. The smoke from the lyrical blood make me ooh, grab my nut, it's cool. Here comes my Shaolin style. To be and my big prize, you to my crew with the yeah, yeah, yeah. Come on, baby, baby, come on. Baby, come on, baby, baby, come on. Yo, the best of checking that. First things first, man, you with the worst. I'll be sticking pins in your head like a nurse. I'll attack any slack in this mat. Come fully packed with the fat bucket stack. Shame on you when you step through. Two, the old dirty bastard, straight from the Brooklyn Zoo. And I'll be damned if I let any man come to my center. You enter the winter, straight up and down. That shit, damn, you can't slam. Don't let me get fooled on my man. The old dirty και ο κύριος Τοπαλίδης φορούν κόκκινο ένδυμα που σημαίνει ένδυμα των αναλωτικών. Είναι και οι δύο διεθνείς διαιτητές. Αυτό που κάνουν οι αθλητές λέγεται παλέσματα. Είναι αγώνας, έτσι είναι μοριδοτούμενο αγώνισμα και έχει να κάνει με τεχνικές αυτοαμήνες. Yeah.
Συγχαρητήρια, παιδιά. Νικητής εναντίον τριών οι οποίοι έχουν όπλα. Πήρε την ονομασία από τον Πολυδάματα, καταγωγή από τα Φάρσαλα, όταν αντιμετώπισε τους αθανάτους του Πέρση βασιλιά. Τον Αντώνη τον Κουρτζή, ότι είναι παγκόσμιος πρωταθλητής πέρυσι στην Ιταλία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και φέτος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πρώτος και στο αγώνι με επαφής και στο κάτω παντράδιο και μας αντιπροσωπεύει στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα γίνει στο Λουτράκι. Συγχαρητήρια, παιδιά. Man, drop that shit for these fuck niggas. Right? Yeah. Young Kurt Cobain with the scar veins. Meant to lead the range, hear the crows say my name. I'm just wasting my time, I'm just wasting my breath. Why can't I just... Προχωρημένο κάτω στο κοινό καράτε, πολύ καλή εκτέλεση, συγχαρητήρια παιδιά.
πάρε μεγάλη φορά. Ευχαριστήρια. Βλέπω λίγο ταχύτητα, δύναμη, ταχύτητα και έκρηξη. Πάμε λίγο μέσα γρήγορα. Όχι ακόμα όμως, δυνατός στους γονείς σας, ε. Ό,τι πει ο δάσκαλος. Τι
Χειροκρότημα. Καθίστε όλοι κάτω. Παρακαλώ, οι δάσκαλοι μπροστά όλοι. Έλα, περάστε, μην τρέπεστε, περάστε, περάστε. Κύριε Κυριακίδη, παρακαλώ. Κύριε Τοπαλίδη, κύριε Γουρουτζέ, κύριε Ζαγγελίδη, περάστε μπροστά. Βασίλη με την οικογένεια μπροστά. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση. Εκδήλωση τεχνική. Ήτανε πλήρεστατη. Είχε τα πάντα. Αλλά ήταν και απόλυτα συναισθηματική. Πιστεύω ότι μας ενθουσίασε όλους. Αυτό που μένει είναι το εξής. Ότι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, όλα αυτά τα παιδιά προσπαθούν για το καλύτερο. Και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι και εσείς εμπιστεύεστε δικαίως τα παιδιά σας σε αυτούς τους δασκάλους. Όλοι οι δάσκαλοι όλων των πολεμικών τεχνών, όλοι καταθέτουν. Και ο δάσκαλος είναι σημαντικότατο πρόσωπο μετά τους γονείς. Βοηθάει ο δάσκαλος τα παιδιά να προχωρήσουν στη ζωή. Τα βοηθάει πώς, βάζοντας στόχους και μέσα από αυτή τη διαδικασία της επίδειξης που ξεκινήσαμε πρωτόλια με τα μικρά παιδιά και πήγαμε σε όλα τα θαυμαστά πράγματα που έκαναν και οι συνάδελφοι και οι μαθητές τους, αλλά και ο χορός και όλοι αυτοί. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την παρουσία τους εδώ, τα παιδιά και εσάς, και να δώσω στον Βασίλη το λόγο να πει δύο λόγια. Και μετά στον κύριο Ζαγγελίδη, καθηκόντος, επειδή είναι και το top στις πολεμικές τέχνες ως καθηγητής πανεπιστημίου, να πει στην εκδήλωση. Γιατί σε αγαπάω, Γιώργο. Έλα, Βασίλη. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την εδώ σας παρουσία. Πιστεύω ότι περάσατε καλά. Είδατε ένα άθλημα όπως το βλέπουμε κάθε χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά για τη δική τους προσπάθεια, τους γονείς που το στηρίζουν και βέβαια όλους τους συναδέλφους οι οποίοι είναι σήμερα εδώ και μας στηρίζουν με την παρουσία τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βασίλη. Κύριε Ζαγγελίδη. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Εύχομαι να είστε γεροί, να είστε καλά, να είστε καλή επιτυχία οι δασκάλοι. Και εσείς καλή πρόοδο στα παιδιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλή χρονιά. Σχολική και αθλητική χρονιά. Και να τονίσω ότι 6, 7 και 8 στο Λουτράκι έχουμε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Καλή επιτυχία.